Σίγουρα το τελικό σκορ νομίζω δεν μας αφήνει περιθώρια να πούμε για κάτι καλό. Νομίζω πρώτον η μικρή ομάδα έξε χαρακτήρα, έπαιξε στα ίσα. Νομίζω ότι το τελικό σκορ αδικεί κατάφορα την όλη παρουσία της ομάδας. Φυσικά πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες μέσα στο αγωνιστικό χώρο, τους οποίους πολλές φορές δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια παράπονα. Κοιτάξτε, αν δει κάποιο το παιχνίδι, νομίζω θα καταλάβει για ποιε φάσει μιλώ. Έχουμε φορτωθεί 8 κίτρινε κάρτε, σφυρίγματα από το πρώτο λεπτό κίτρινε, πέναλτι με κόκκινη κατά στρατηγική κανονισμού δεν δίδεται. Επειδή να σα πω, σέβομαι τα λεφτά που πληρώνει το σωματείο και ξέρω τη δυσκολία μου να μαζεύουμε, δεν θέλω να πω περισσότερα η διαιτησία. Θεωρώ ότι το μόνο που θα καταφέρω είναι να τιμωρήσω την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα, εσείς οι αθλητικογράφοι μπορείτε να μιλήσετε, να πείτε την πραγματικότητα σε τι έχει γίνει. Άλιστα. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι, τι άλλαξε στο ημίχρονο? Αυτό θα ρωτούσα και παρουσιαστεί για αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, οι ποδοσφαιριστές ήταν εκνευρισμένοι στο παιχνίδι, στο ημίχρονο. Και εδώ θα θέλω να αναφερθώ για κάποιους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Γιαννιώτας. Νομίζω ότι οι τέτοιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός Πειραιώς και το ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να μάθουν πρώτα απ' όλα να είναι άνθρωποι και να σέβονται το fair play και να συμπεριφέρονται ανάλογα του μεγέθους του σωματείου. Νομίζω σήμερα αυτό που έκανε ο Γιαννιώτης ήταν μια ντροπή για τον Κυπριακό Ποδοσφαιρό και πρέπει να νιώθει ντροπή. Αλλά επίσης θεωρώ ότι και ο προπονητής θα μπορούσε, ο κ. Γεσπάγια, θα μπορούσε στη φάση του φάουλ να δώσει οδηγίες στην μπάλα να παιχτεί έξω. Έχει εκνευρίσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Το ημίχρονο είδατε εδώ ότι διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους λόγω αυτής της φάσης. Οι παίκτες μπήκαν εκνευρισμένοι στο γήπεδο και ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο δεν είχαν την αυτοσυγκέντρωσή τους, χωρίς να σημαίνει ότι είναι δικαιολογία αυτό. Πιστεύω μετά το 3-1 όλα τέκειωσαν με την κόκκινη κάρτα. Νομίζω πλέον δεν είχε περιθώρια να αντιδράσει. Για το παιχνίδι νομίζω είναι ανάξιο να σχολιάσω οτιδήποτε άλλο. Αυτά να πω και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η Σαλαμίνα θα μείνει στην πρώτη εξάδα, είτε κάποιοι το θέλουν είτε όχι. Εμείς θα βαλέψουμε εντός αγωνιστικού χώρου και θα καταφέρουμε να μείνουμε εκεί που θέλουμε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλή συνέχεια.